Η 25η Μαρτίου του 1821 αποτελεί σταθμό στην ιστορία των Ελλήνων, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ελληνικό έθνος, ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς, κατόρθωσε να αποτινάξει το ζυγό του Τούρκου κατακτητή. Οι Έλληνες, με απαράμιλο ηρωισμό και αυτοθυσία, αγωνίστηκαν για την ελευθερία και ύστερα από πολυετής αιματηρούς αγώνες, πέτυχαν την ανεξαρτησία τους. Το μαρτύριο του ελληνισμού άρχισε στις 29 Μαΐου του 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη, η πόλη όπως την έλεγαν, ο φάρος της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Έπειτα χρειάστηκαν μόνο λίγα χρόνια για να βυθιστεί ολόκληρη η Ελλάδα στη σκλαβιά. Χιλιάδες Έλληνες βρήκαν φρικτό θάνατο, ατιμάστηκαν ή ταπεινώθηκαν. Χιλιάδες Ελληνόπουλα αναγκάστηκαν να αποχωριστούν βία τους γονείς τους κατά το παιδομάζωμα για να υπηρετήσουν ως γενίτσαροι το Σουλτάνο. Ωστόσο στους υπόδουλους Έλληνες η φλόγα για την ελευθερία ποτέ δεν έσβησε. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Τραγουδούσαν κρυφά και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Ακόμα την ελπίδα δυνάμωναν οι κλέφτες και οι αρματολοί, Έλληνες που κατέφυγαν στα βουνά για να ζουν ελεύθεροι. Αλλά και το κρυφό σχολείο, όπου οι ιερείς δίδασκαν στα παιδιά τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και αξίες. Ελπίδα σκορπούσαν και περιοχές όπως το Σούλι, τα Άγραφα, η Μάνη και τα Σφακιά, που δεν πάτησαν οι Τούρκοι, όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Σουλιώτες αρνήθηκαν να υποταχθούν και μετά από σκληρούς αγώνες 14 ετών προτίμησαν να πεθάνουν μαχόμενοι. Τότε και οι Σουλιώτισσες, το 1803, για να μην συλληφθούν από τους Τούρκους, αφού έριξαν τα παιδιά τους σε βάραθρο, άρχισαν να χορεύουν τον περίφημο «Χορό του Ζαλόγκου» και να πέφτουν μία-μία στον κρεμό τραγουδώντας. «Έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνά ραχούλες». Οι ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού είχαν σημαντική επίδραση στον υπόδουλο ελληνικό κόσμο. Κορυφαία μορφή του ελληνικού διαφωτισμού υπήρξε ο Αδαμάντιος Κοραής, που είχε προβλέψει την αναγέννηση του γένους. «Όταν τα φώτα λάμψωσιν, η δουλεία πρέπει εξ ανάγκης να παύσει». Η σπίθα της Επανάστασης δεν θα αργούσε πλέον να ανάψει. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε η πατριωτική δράση του Λόγιου Ρίγα Φεραίου, κυρίως στο εξωτερικό. Αν και θανατώθηκε στις φυλακές του Βελιγραδίου από τους Τούρκους, πρόφτασε να ρίξει το σπόρο του επαναστατικού πνεύματος με το δύστιχο «Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Την όθηση στις εξελίξεις θα δώσει η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση επιφανών Ελλήνων που ιδρύθηκε στην Οδυσσό και που είχε σκοπό να προετοιμάσει την εξέγερση του έθνους. Την εποχή εκείνη επικρατούσε επαναστατικός αναβρασμός στην Πελοπόννησο. Η βεβαιότητα ότι έφτασε η ώρα για την ανάσταση του έθνους γέμιζε ενθουσιασμό τους Έλληνες. Η Φιλική Εταιρεία ανέθεσε την αρχηγία του αγώνα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, Έλληνα αξιωματικό στο Ρωσικό στρατό. Σύμφωνα με το σχέδιο των φιλικών, η επανάσταση θα άρχιζε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες για να αναγκαστούν οι Τούρκοι να στείλουν στρατεύματα μακριά από τις ελληνικές περιοχές.
Πράγματι, στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης. Το κίνημά του απέτυχε. Το επαναστατικό σώμα διαλύθηκε, αλλά τουλάχιστον πέτυχε ο αντιπερισπασμός. Είχε άλλωστε οριμάσει η επαναστατική ιδέα και στην Πελοπόννησο όλοι ήταν έτοιμοι για δράση. Στις 23 Μαρτίου, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και άλλοι οπλαρχηγοί με 2.000 μανιάτες και άλλους Πελοποννήσιους μπαίνουν στην Καλαμάτα και αναγκάζουν τους Τούρκους να παραδοθούν. Στις 25 Μαρτίου 1821, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και οι άντρες του ξεκινούν για το κέντρο της Πελοποννήσου, την Τριπολιτσά. Στο δρόμο τους ξεσηκώνουν τα πλήθη των χωρικών. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα. Ο Κολοκοτρώνης είναι συγκινημένος από τις αυθόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις. Το έθνος έχει αφυπνιστεί και ο γέρος του Μοριά με τη θριαμβευτική του πορεία επιβάλλεται ως ο καθοδηγητής των ασύντακτων επαναστατών. Την ίδια ημέρα, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο επίσκοπος παλαιών πατρών Γερμανός ύψωσε και ευλόγησε ένα λάβαρο, σαν συμβολική σημαία για την Επανάσταση. Στο λάβαρο που παρίστανε την κοίμηση της Θεοτόκου, αναγραφόταν το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Ο Ευαγγελισμός βρήκε τους Έλληνες να αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου εγκατέλειπαν τρομοκρατημένοι την Ήπεθρο και αναζητούσαν προστασία στα κοντινότερα κάστρα. Το επαναστατικό κίνημα γρήγορα απλώθηκε παντού. Στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα, στον Όλυμπο και τη Μακεδονία, στο Πύλιο και τη Θεσσαλία, στην Κρήτη. Αλλά ήδη από το 1821 περιορίστηκε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα κοντινά νησιά. Και εκεί όμως δεν έλειπαν τα προβλήματα και η Επανάσταση έπρεπε να εδραιωθεί. Αυτό γίνεται με την περηφανή νίκη του Κολοκοτρώνη που οδήγησε τους επαναστατημένους στην άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821. Εντούτοις δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους εξαγριωμένους Έλληνες που επιδόθηκαν σε φοβερές καταστροφές και βιαιότητες θέλοντας να εκδικηθούν για τις ταπεινώσεις 4 αιώνων. Το μεγάλο ωστόσο πλεονέκτημα της εκπόρθησης της Τρίπολης είναι ότι από τα λάφυρα, για πρώτη φορά, οι Έλληνες απέκτησαν πολεμικό υλικό. Μέχρι τότε μάχονταν μόνο με δρεπάνια, σουγιάδες και σουβλιά. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η Επανάσταση ίσως να μην είχε αίσιο τέλος δίχως τη συμβολή του ελληνικού ναυτικού. Πράγματι, χάρη σε αυτή, εξασφαλίστηκε η προστασία των επαναστατημένων περιοχών από τη θάλασσα και παρεμποδίστηκε ο ανεφοδιασμός των Τούρκων με οπλισμό ή στρατεύματα. Οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Ύδρα ήταν τα νησιά που ρίχθηκαν πρώτα στον αγώνα. Αυτά τα νησιά που είχαν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης διέθεταν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και πολλούς έμπειρους και ρωμαλαίους ναυτικούς. Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη διαλύει τους Τούρκους στις ναυμαχίες του Αργολικού, του Κόλπου του Γέροντα και της Κρήτης, σε σημείο που ανάγκασε τον Τούρκο ναύαρχο Ιμπραήμ να υψώσει προς τα πλοία του το περίφημο σήμα «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Σπάνια γυναικεία μορφή του αγώνα και της παγκόσμιας ιστορίας ήταν η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Η γενναιόψυχη Ελληνίδα έδωσε όλη τη μεγάλη περιουσία της για να εξοπλίσει ένα μικρό στόλο και πρωτοστάτησε στην πολιορκία του ναυπλίου από τη θάλασσα.
Ήταν τέτοιος ο ηρωισμός της που ακόμα και όταν οι άντρες του στόλου της προς στιγμήν υποχώρησαν, εκείνη έμεινε στις επάλξεις και τους προέτρεπε να ξαναμπούν με περισσότερο θάρρος στο πεδίο της μάχης. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα θαυμαστά κατορθώματα του ελληνικού στόλου έπαιξαν τα μπουρλότα και οι μπουρλοτιέριδες, γνωστοί και ως πυρπολιτές. Τα μπουρλότα ήταν πλοία πυρπολικά, στα οποία τοποθετούσαν πυρίτιδα, ινόπνευμα και άλλα έφλεκτα υλικά. Στη συνέχεια, οι τολμηροί μπουρλοτιέριδες αναλάμβαναν να προσκολλήσουν κρυφά το μπουρλότο τους στο εχθρικό σκάφος. Έβαζαν φωτιά στο μπουρλότο, το τουρκικό πλοίο ανατιναζόταν και οι πυρπολιτές διέφευγαν έγκαιρα με μια μικρή βάρκα. Ο πυρπολιτής Παπανικολής και ο πυρπολιτής Κανάρης ανατίναξαν με αυτόν τον τρόπο τις τουρκικές ναυαρχίδες, προκαλώντας θαυμασμό στους Έλληνες και τρόμο στους Τούρκους ναυάρχους, που αναγκάστηκαν να κρύψουν το στόλο τους στα Δαρδανέλια. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα περνούσε στην αντεπίθεση. Οι Τούρκοι, παρά τις ήττες τους σε στεριά και θάλασσα, αντέδρασαν. Οι Πασάδες και ο Σέμεχμέτ και ο Μερ Βριώνης ανέλαβαν να καταπνίξουν την Επανάσταση. Πέτυχαν κάποιες στρατιωτικές νίκες, αλλά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την ηρωική ελληνική ψυχή. Ο Αθανάσιος Διάκος, όταν συνελήφθη από τον Ομέρ Βριώνη, αρνήθηκε να προδώσει την πατρίδα και προτίμησε να θυσιαστεί. Η υπερηφάνεια του εξόργησε τόσο τον Βριώνη, που διέταξε να τον σουβλήσουν και να τον ψήσουν. Ο ήρωας με το βλέμμα του ατένισε την ανοιξιάτικη φύση και φώναξε. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει γης χορτάρι. Άλλη μορφή της Επανάστασης ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που ταμπουρώθηκε με τους άνδρες του στο περικυκλωμένο από τους Τούρκους χάνι της Γραβιάς. Και όχι μόνο πέτυχε να σκοτώσει πολλούς από τους πολιορκητές του, αλλά και να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα, ξεγελώντας τον Ομέρ Βριώνη. Το 1822 οι Τούρκοι επιδίωξαν να δώσουν το τελικό χτύπημα στην Επανάσταση. Γι' αυτό το σκοπό έστειλαν το στρατάρχη Πασά Δράμαλη με 30.000 πεζούς και υπείς. Από τη Λάρισα κατέβηκε στη Λαμία και την Αττική και ήταν έτοιμος να κυριεύσει την Πελοπόννησο. Όμως ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Υψηλάντης παγίδεψαν τους εχθρούς στα Δερβενάκια, διέλυσαν τον τουρκικό στρατό και έσωσαν την Επανάσταση. Εκτός από τις επιτυχίες όμως, υπήρξαν και αποτυχίες και μεγάλες καταστροφές από το 1822 έως το 1826. Όπως η καταστροφή της Χίου και των Ψαρών, η συντριβή των Ελλήνων στη μάχη του Πέτα της Ηπείρου, η δυσμενής εξέλιξη της Επανάστασης στη Μακεδονία. Αλλά ακόμα και στην τραγωδία του το ελληνικό πνεύμα υπερβαίνει τα ανθρώπινα. Μοναδική η περίπτωση της πολιορκίας του Μεσολογγίου, που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι αναγκάστηκαν να τρώνε ακόμα και κατοικίδια ζώα για να μην παραδοθούν στους Τούρκους, δοκιμάζοντας τρομερή εξαθλίωση. Και στην ηρωική τους έξοδο από το Μεσολόγγι στις 10 Απριλίου του 1826, όπου σκοτώθηκαν χιλιάδες, επέλεξαν με υπερηφάνεια το θάνατο αντί της υποταγής, κερδίζοντας δόξα παντοτινή. Στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, πολύ σπάνια συναντά κανείς παραδείγματα παρόμοιας υπεράνθρωπης ψυχικής αντοχής. Ακολούθησαν και άλλες μακροχρόνιες συγκρούσεις και διπλωματικές διαβουλεύσεις μέχρι τη δικαίωση της ελληνικής επανάστασης. Ήδη όμως η θυσία των Ελλήνων είχε προκαλέσει τη συγκίνηση και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, σε βαθμό που οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, αναγκάστηκαν να επέμβουν για να σταματήσει το αιματοκύλισμα και για να εγγυηθούν την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Το 1827 οι τρεις χώρες επέβαλαν τους δικούς τους όρους στους Οθωμανούς ύστερα από την αυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, κατά την οποία ο Τουρκο-Αιγυπτιακός στόλος υπέστη πανολεθρία από τη συμμαχική ναυτική δύναμη. Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας και το 1830 το πρωτόκολλο του Λονδίνου κήρυξε την Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος με σύνορα τους ποταμούς Αχελό και Σπερχιό. Το πρωτόκολλο μετατράπηκε σε συνθήκη το 1832 και η ελληνική ανεξαρτησία ήταν πλέον πραγματικότητα. Η επανάσταση του 1821 αποτελεί σύμβολο όχι μόνο για την εθνική ανεξαρτησία, αλλά και σύμβολο ανθρώπινου μεγαλείου. Όπως στις Θερμοπύλες, οι λίγοι αγωνίστηκαν εναντίον των πολλών, έτσι και οι αγωνιστές του 21 κατατρόπωσαν την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η ελληνική ψυχή είχε κάνει πάλι το θαύμα της και το φως της αιώνιας Ελλάδας έλαμψε και πάλι στην οικουμένη. Γιατί ο αγώνας υπερπίστεως πατρίδας και ελευθερίας είναι ο ιερότερος και ο ενδοξότερος όλων των αγώνων. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Στις ράχες, στα